Χρόνια πολλά. Πρόεδρε, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πρόεδρε, θα πάρουμε λίγο από αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Η σκέψη όλων μας δεν μπορεί παρά να είναι δίπλα στους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε ένα νέο Ανάσταση. Τη γιορτάσαμε χθες, αλλά η συλλογική Ανάσταση πρέπει να το γνωρίζουμε. Συλλογό, πείτε μας τι θα κάνουμε. Η λογική ήταν ότι δεν έχει νόημα να είναι ο εργολάβος και να εκμεταλλεύεται εργαζόμενος και να παρέχει υπηρεσίες πιο ακριβά στο ελληνικό δημόσιο. Σίγουρα. Από ό,τι αν. Ωραία, τζούφιο μου. Όλοι θα το δείξουν, ούτως ή άλλως. Εμείς έρθει, είμαστε όλοι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, μην ασχολείσαι. Εγώ, έρχεται. Το κατάλαβα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε. Δεν αρκούν λόγια ευγνωμοσύνης, αλλά πρέπει επιτέλους να υπάρξει και έμπρακτη στήριξη σε όλους εσάς, νοσηλευτές, γιατρούς, προσωπικό που δίνει αυτή τη μάχη. Χρειαζόμαστε ένα νέο και ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας που θα δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους του. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι 14 μήνες τώρα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση. Ακόμα πιο λυπηρό ότι τείνουμε να συνηθίσουμε την ιδέα της απώλειας. Η Ανάσταση τη γιορτάσαμε χθες, αλλά η συλλογική Ανάσταση, πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, δεν θα έρθει από μόνη της. Θα έρθει με αγώνες και διεκδικήσεις. Η Ανάσταση για μας δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε με 811 διασωληνωμένους και 70-80 θανάτους.